Πάντρεψαν την τέχνη της καλλιέργειας με τις σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας και το αποτέλεσμα άφησε άφωνους τους πάντες και μάλιστα πανελλαδικά. Μας έχουν ετοιμάσει έναν λαχανόκηπο, προφανώς έξυπνο λαχανόκηπο. Ο λόγος για τους μαθητές της 4ης Γυμνασίου και 1ης Λυκείου του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου που για πρώτη φορά συμμετείχαν στο διαδικτυακό φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργάνωσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πέλλας. Οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών τους δημιούργησαν τον έξυπνο λαχανόκηπο με διάφορες ποικιλίες ντομάτας, βάζοντας τα γυαλιά ακόμα και στους καλύτερους ντοματοπαραγωγούς. Προσπαθήσαμε να μοιήσουμε τα παιδιά μέσα στο ειδικό πλαίσιο που βρισκόμαστε, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα εργαλεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η έννοια του STEAM υπάρχει εδώ και καιρό στην εκπαιδευτική διαδικασία και προσπαθούμε μέσω καινοτόμων δράσεων να γνωρίσουν τα παιδιά πώς η τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει στην καθημερινή ζωή. Το εγχείρημα ξεκίνησε περίπου τα Χριστούγεννα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά το Πάσχα. Σκοπός του καινοτόμου project, όπως λέει στην Κρήτη TV ο καθηγητής Γιώργος Καρβούνης, ήταν να ανακαλύψουν οι μαθητές τα εργαλεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ώστε μέσω της τεχνολογίας να πάρει σάρκα και οστά ο έξυπνος λαχανόκηπος του σχολείου τους. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες επιστημόνων: φυσική, γεωπόνη και επιστήμονες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βάλαμε κάτω τις συνθήκες καλλιέργειας και βασική προϋπόθεση ήταν να έχουμε σχετική υγρασία 65-80%, καθώς επίσης και τις βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας. Η φυσική, με τις κατάλληλες μετρήσεις και τα όργανα που είχαμε ψηφιακά, παίρνανε τις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και pH του περιβάλλοντος χώρου που έχουμε δημιουργήσει στο λαχανόκηπο. Και η ομάδα των μηχανικών ΙΤΑΙ κατέληξαν πώς μπορούμε ψηφιακά πλέον και με μεγαλύτερη ευκολία να καταγράφουμε την θερμοκρασία και την υγρασία, έτσι ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα και να μην έχουμε μία αναλογική έξοδο μόνο, αλλά μία ψηφιακή. Έτσι τα παιδιά ανέπτυξαν τον αλγόριθμο που μετρούσε σε δύο χρονικές περιόδους της ημέρας τη θερμοκρασία και την υγρασία. Όσο για το αποτέλεσμα του έξυπνου λαχανόκηπου, οι μαθητές του ειδικού σχολείου έχουν ήδη στα χέρια τους, ή μάλλον καλύτερα στο πιάτο τους, τους καρπούς των κόπων τους που τους έκαναν πανελλαδικά υπερήφανους. Υπήρχε κατά την παρουσίαση έντονο συγκινησιακό κλίμα και από τα άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, αλλά και από τους ίδιους τους μαθητές, γιατί ανέπτυξαν κάτι που υπερεύησαν τον εαυτό τους. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά ήξεραν βασικά πράγματα πάνω σε βασικές επιστήμες, αλλά ήταν δύσκολο να κατανοήσουν πώς αυτά μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν κάτι τόσο καινοτόμο. Το επόμενο στοίχημα που θέτουν είναι μετά το λαχανόκηπο να δημιουργήσουν και ένα θερμοκήπιο.